Ως προς τις αυτοδιοικητικές εκλογές είστε επικριτικοί στο ΚΚΕ για τους υποψηφίους των άλλων κομμάτων. Γιατί και όλες αυτές οι διεργασίες και οι δυσκολίες που εκφράζονται στο ποιον υποψήφιο δήμαρχο ή περιφερειάρχη θα στήριξει το κάθε κόμμα, έχει να κάνει με το ποιος θεωρούν ότι θα είναι πιο ικανός να προχωρήσει όλες αυτές τις αντιδραστικές αλλαγές και στην τοπική διοίκηση. Γιατί ξέρετε, αυτά που συναντάνε καθημερινά οι εργαζόμενοι, ο λαός μας, στις γειτονιές, είναι ότι ολοένα και περισσότερο τους φορτώνονται μια σειρά φόροι μέσω δημοτικών τελών κτλ. Και την ίδια στιγμή ιδιωτικοποιούνται λειτουργίες που είναι κρίσιμες των ίδιων των Δήμων, παραδίδονται δηλαδή στους διάφορους εργολάβους, κάτω από την άθλια κατάσταση που έχει διαμορφωθεί με την τραγική υποστελέχωση των ίδιων των υπηρεσιών της τοπικής διοίκησης και βέβαια και η ίδια η εμπορευματοποίηση. Γιατί την ίδια στιγμή που ισχυρίζονται ότι απορροφούν ένα μεγάλο κομμάτι του ΕΣΠΑ, μα το ΕΣΠΑ δεν έχει στις επιλέξιμες δαπάνες του, να το πω και διαφορετικά, όλα όσα είναι αναγκαία για τον προσεισμικό έλεγχο των σχολείων, για να είναι αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν η φοίτηση τέλος πάντων στους δημοτικούς βρεφονιπιακούς σταθμούς. Δεν έχει στις επιλέξιμες δαπάνες του να διαμορφωθούν νέα σχολικά κτίρια ή μια σειρά άλλες αναγκαίες υποδομές. Και προφανώς αυτό είναι και το έδαφος που μπορούν μια χαρά και ο ΣΥΡΙΖΑ να υποστηρίζει υποψήφιους δημάρχους που μπορεί ενδεχομένως να υποστηρίζονται και από τη Νέα Δημοκρατία, όπως συμβαίνει στο Περιστέρι, στην Κεσαριανή και αλλού. Κυρία Δέκα, μια πολύ μικρή απάντηση, επειδή ξέρω ότι το ΚΚΕ την πρώτη στιγμή στήριξε και αυτό το κίνημα των πολιτών για τις ελεύθερες παραλίες. Ένα μικρό σχόλιο, αν θέλετε, γι' αυτό. Ναι, να σας πω. Για να προλάβουμε να πάρουμε και ένα τελευταίο σχόλιο από τον κύριο Σταμάτη ως προς τις εχμές που δέχτηκε από τον κύριο Καλαματιανό για το θέμα των πυρκαγιών, της προετοιμασίας για τις πυρκαγιές. Η αλήθεια είναι ότι κάνουν καλά οι κάτοικοι και κινητοποιούνται για αυτό το ζήτημα και καταθέσαμε και ερώτηση κοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ στη Βουλή. Όμως το έδαφος έχει διαμορφωθεί με διαδοχικούς νόμους όλων των κυβερνήσεων. 2013, 2016, 2017, 19, 21, 22. Όλοι μαζί έχουν διαμορφώσει ένα έδαφος που μπορεί να αξιοποιείται για επιχειρηματικά συμφέροντα ή αξιοποίηση των αιγιαλών, της παραλίας, ακόμα και όποια ελάχιστα προβλέπονταν για το ποσοστό κατάληψης της παραλίας από, πώς το λένε, επιχειρηματίες του κλάδου, ακόμα και αυτά με νόμους του 2019 έρονταν. Το ΚΚΕ κατέθεσε συγκεκριμένη πρόταση στη συζήτηση της συνταγματικής αναθεώρησης το Σεπτέμβριο του 2019, τροποποίηση του άρθρου 18, που έλεγε το πάρα πολύ απλό. Να μην αξιοποιείται ο ρηκτός πλούτος, να μην αξιοποιείται δημόσια περιουσία για παραλίες που είναι ανάγκη του ίδιου του λαού για εκμετάλλευση από τρίτους. Και βέβαια καταψηφίστηκε και ούτε συζητήθηκε και από την Νέα Δημοκρατία και από το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Γι' αυτό απέναντι σε αυτό εμείς λέμε ότι ο ίδιος ο οργανωμένος αγώνας της συλλογική διεκδίκηση αφήστε τα 16 και 17 νόμοι του ΣΥΡΙΖΑ ήταν που περάσανε για να μην εκμετάλλευση και για την απευθείας παραχώρηση. Διασφαλίζονται πλήρως. Αν θέλετε, μπορούμε να συνεργαστούμε σε αυτό το τομέα, γιατί απορρίπτεται κάθε συνεργασία. Έτσι κι αλλιώς απορρίπτουμε, γιατί είσαστε ακριβώς με αυτό το έδαφος εμπορευματοποίησης και γι' αυτό μπορείτε κάλλιστα να συνεργάζετε και στην τοπική διοίκηση με τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Σας το έδαφος.